ήρθε η μεγάλη στιγμή για ένα εντελώς καινούριο career mode. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε μετά από δική σας ψηφοφορία τον Άρη. Αμέτρητους προπονητές έχει αλλάξει ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια, επομένως νέος εκλεκτός είναι ένας άνθρωπος που μόνο αυτός και τα δαιμόνια σχέδιά του μπορούν να βοηθήσουν το θεό του πολέμου. Ο El Professor αναλαμβάνει τον Άρη με στόχο να τον πάει όσο ψηλότερα γίνεται. Φυσικά αυτό που βλέπετε είναι πολύ μακριά από το αληθινό μας budget. Αυτό συνέβη επειδή αγόρασα όλους τους παίκτες για να έχουμε ένα ρεαλιστικό Άρη. Είναι σαν να ξεκινάμε με 10 εκατομμύρια budget συν όσα βγάλουμε από πωλήσεις. Τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω πως θα πάμε με το κλασικό 4-2-3-1 με μια πολύ ποιοτική επίθεση έχει ο Άρης. Μάλλον αυτό είναι το ιδανικό σύστημα για την ομάδα μας. Παρεμπιπτόντως, μην δίνετε σημασία στους υπόλοιπους παίκτες που βλέπετε, δεν υπολογίζονται. Υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε στη Β' Εθνική Ιταλία στη Serie B όπως αποφασίσατε εσείς, μαζί με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και φυσικά τον μεγάλο μας αντίπαλο, τον ΠΑΟΚ. Σε πρώτη φάση έχουμε ένα καλό ρόστερ για Β' Εθνική, δεν θα κάνω κάποια μεταγραφή πριν δω τους παίκτες μας, αλλά αν έχετε να προτείνετε κάποιον παίκτη, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Α, και να σας δείξω εδώ και πώς είναι ο El Professor, νομίζω ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε. Νομίζω μοιάζει πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν γυαλιά στο FIFA 23. Αλλά νομίζω με αυτά που είχαμε να δουλέψουμε κάναμε ό,τι καλύτερο γινόταν. Στόχος του Άρη για φέτος προφανώς είναι η άνοδος. 8 ομάδες αγωνίζονται στα play-off για την άνοδο. Οι δύο πρώτες παίρνουν την άνοδο. Ο Professor αυτό έχει ως πρώτο πλάνο στον Άρη. Φυσικά όμως όπως ο Professor είχε τους δικούς του βοηθούς, έτσι και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται εσάς να συμβουλεύετε ποιους παίκτες πιστεύετε πρέπει να παίρνουμε, να μας στηρίζετε. Κάντε και μια εγγραφή και ένα like όσοι βλέπετε τη σειρά και για να χαϊπάρουμε όλοι μαζί. Γιατί τώρα μόλις ξεκινάει μια μεγάλη σειρά με τον Άρη. Ωραία κίνηση. Βγάλαμε την άμυνα. Μαντσίνι, Μανού Γκαρθία. Εν τω μεταξύ, αριθμοί είναι λάθος. Πρέπει να διορθώσουμε τα νούμερα των παικτών. Μαντσίνι. Από τα αριστερά ο Μαντσίνι. Ωραία κίνηση. Κόβει ο Μαρκόνι. Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα εδώ. Βίντο. Ωραία η σέντρα. Νταρίντα απομακρύνει. Φάση φαίνεται να μην έχει τελειώσει όμως. Μπροχ. Ωραία ο Μπροχ, κακό μαρκάρισμα από τον Μπράμπετς αν δεν κάνω λάθος και είναι πέναλτι. Λάθος μαρκάρισμα για το κύπελο Ιταλίας. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσουμε. Κολλάει λίγο το παιχνίδι. Πέναλτι για την Παλέρμο στο 17. Κουέστα ελπίζουμε να ξεκινήσει καλά τη χρονιά του. Βίντο με τον Κουέστα. Ο Βίντο. Και μόλις φάγαμε το πρώτο γκολ της χρονιάς από την Παλέρμο και τον Βίντα. Προφανώς πρέπει να αντιδράσουμε. Αν χάσουμε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος τα παιχνίδια είναι μονά, οπότε θα αποκλειστούμε αν χάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να συνηθίσουμε τους παίκτες θα έχουμε διάφορα προβλήματα και το κακό είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι κυπέλου, δηλαδή do or die. Μαριάνο περνάει πάσα, Νταρίντα κάνει λάθος. Το τελείωμα, Κουέστα διώχνει από το τελείωμα του Μπροχ. Γκρέι, ωραία για το Μαντσίνι και αυτός για το... Ο Μανού Γκαρθία για το Μαντσίνι, τώρα είναι ο Μαντσίνι. Μαντσίνι αλλάζει για τον Ιτούρμπε, ωραία ο Ιτούρμπε, τέμπο το σουτ, ψηλά η μπάλα είναι out. Ο Ντουμπάτζο πρέπει να παίξει καλή άμυνα και θα το κάνει. Θα κάνει όμως μια τραγική πάσα, δεν ξέρω αν θα προλάβει, ο Ιτούρμπε δεν θα προλάβει. Κακή ομάδα μας μέχρι στιγμής το πρώτο 40 λεπτό η αλήθεια είναι. Μπροχ. Να γίνει το λάθος εδώ. Ο Μπράμπετς πέφτει, ζητάει δεύτερο πέναλτι. Η Παλέρμο δεν θα το πάρει αυτή τη φορά. Ωραία ο Ιτούρμπε. Μαντσίνι. Καθυστερούμε πάρα πολύ και δεν τελειώνουμε αυτή τη φάση. Και μάλλον έτσι θα πάμε και στο ημίχρονο. Έτσι θα πάμε στα αποδυτήρια. Όντως 1-0 πίσω στο σκορ. Ο El Professor πρέπει κάτι να σκεφτεί. Αλλιώς οι πιθανότητες να συνεχίσουμε στο κύπελο μειώνονται. Μία αλλαγή κάναμε. Βάλαμε τον Ματέο Γκαρσία στο κέντρο αντί του Ετέμπο. Σέγκρε κάνει ωραία πάσα. Μπροχ. Πάει για το δεύτερο κακό τελείωμα. Δεν απειλούμαστε ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση. Μπαγιά είναι ωραία για τον Ιτούρμπε. Δεν είναι offside ο Ιτούρμπε. Από τα δεξιά έχουμε ευκαιρία να βάλουμε ένα γκολ. Θα γυρίσει τραγικά ο Ιτούρμπε. Μαντσίνι για τον Γκρέι μπροστά. Ωραίο. Άντρε Γκρέι, Μαντσίνι για τον Μανού Γκαρσία. Το τελείωμα του Μανού Γκαρσία, η μπάλα είναι corner. Έχω την αίσθηση πως ήρθε η ώρα για τον Λουίς Πάλμα. Θα περάσει αντί του Ιτούρμπε. Και θα αλλάξει πτέρυγες με τον Μαντσίνι. Νομίζω αυτό θα κάνουμε. Ο Νταρίντα εκτελεί. Ωραία ο Μαντσίνι. Πολύ κοντά στον γκολ. Ο Άρης δεν τα κατάφερε όμως. Και δεν ήταν ο Μαντσίνι, ήταν ο Μανού Γκαρσία. Μπερδεύομαι με τους αριθμούς. Νταρίντα πρέπει να τους αλλάξει τους αριθμούς. Φαμπιάνο. Ωραία για τον Μαντσίνι. Σέντρα. Μανού Γκαρσία. Ο Ντουμπάτζο το τελείωμα. Ψηλά.
Πλησιάζουμε προς το τέλος και ακόμα δεν έχουμε ισοφαρίσει. Θα κάνω και αυτή την αλλαγή, θα βάλω το Ζερβίνιο αντί του Μανού Γκαρθία. Σε Γκρέ. Κλέβει ο Γκρέι. Είναι ίσως η τελευταία μας ευκαιρία. Γκρέι για το Ζερβίνιο. Και αυτό στον Πάλμα. Λουίς Πάλμα δεν ρισκάρει να πασάρει. Πάλμα για τον Γκρέι. Ωραία ο Γκρέι. Δίνει στον Μαντσίνη. Μαντσίνη το τελείωμα στο δοκάρι. Τι χάσαμε πάλι. Και τελειώνει. Και αν δεν κάνω τρομερό λάθος, ο Άρης μόλις αποκλείστηκε από το κύπελο Ιταλίας στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Όπως αντιλαμβάνεστε, το έργο θα είναι πολύ δύσκολο. Ίσως ο Γκρέι κάναμε λάθος εκεί που δώσαμε πάσα στο Μαντσίνη. Δοκάρι από το Μαντσίνη, αλλά κέρδισε η Παλέρμο και μάλλον μένουμε εκτός κυπέλου. Αν κρίνω τους πανηγυρισμούς, μάλλον αυτό συνέβη. Δίνουμε και την πρώτη press conference για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στην Κάλιαρη. Οι κλασικές βαρετές ερωτήσεις. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, οποιαδήποτε πρόταση κάνετε στα σχόλια για μεταγραφή θα πάει για την περίοδο του Ιανουαρίου, γιατί νομίζω πως μάλλον με αυτό το roster θα μείνουμε μέχρι τον Ιανουάριο, για να δώσουμε την ευκαιρία και στους παίκτες του Άρη να δούμε αν μπορούν να αποδείξουν κάτι. Γράψτε πάντως εσείς στα σχόλια. Και στο 8ο λεπτό κερδίσαμε πέναλτι. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι ο καλύτερος εκτελεστής του Άρη στα πέναλτι. Μάλλον ο Γκρέι. Για λίγο ο Γκρέι. Έχουμε την ευκαιρία να βάλουμε το πρώτο γκολ της χρονιάς. Άντρε Γκρέι. Τα καταφέραμε. Ο Άρης παίρνει προβάδισμα στο 8. 1-0 με τον Γκρέι. Επιτέλους είδαμε να πανηγυρίσουμε και ένα γκολ. Η αλήθεια είναι στο προηγούμενο παιχνίδι θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Αλλά ήμασταν και λίγο άτυχοι. Γκρέι. Έχει αρκετό χώρο. Γκρέι. Το τελείωμα του Γκρέι. Ψηλά out. Ρογκ Φάλκο. Καλές κινήσεις κάνει ο Άρης αμυντικά μέχρι τώρα. Απαντούλα. Κλασικό striker στο τελικό ποδόσφαιρο. Φάλκο. Δεν αμυνόμαστε καθόλου σωστά, όμως ο Κουέστα είναι εκεί να πει όχι. Πάλι ξέχασα να αλλάξω τους αριθμούς. Νομίζω πως δεν θα πάμε για απευθείας. Μαντσίνη θα εκτελέσει. Πίδα η Τούρμπε. Δυστυχώς. Να δω και ποιος είναι ο καλύτερος εκτελεστής στα φάουλ. Νομίζω ο Νταρίντα είναι ο καλύτερος εκτελεστής, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω ιδέα πως θα πάει αυτό. Συμπαθητικό φάουλ. Και έχουμε ευκαιρία στο τέλος να τελειώσουμε το παιχνίδι. Γκρέι. Ωραία, κρατάει ο Γκρέι. Καθυστερεί λίγο ο Γκρέι. Κακή η πάσα του Γκρέι. Μικρή σημασία όμως έχει. Καταφέραμε και πήραμε τους πρώτους 3 βαθμούς της χρονιάς. Κερδίσαμε εκτός έδρας στην Κάλιαρη. Προφανώς από τη στιγμή που αποκλειστήκαμε από το κύπελο, ο μόνος στόχος πλέον είναι το πρωτάθλημα. Είναι να βρεθούμε στην πρώτη οκτάδα, όσο πιο κοντά στη διάδα, για να πάρουμε και την άνοδο στην Serie A. Ενώ μόλις τώρα παρατήρησα ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας τον Μπράβιτς, γιατί λέει είναι στην Εθνική Τσεχίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε τον Ενκουλού. Με την Μπάρη παίζουμε το δεύτερο παιχνίδι της χρονιάς και είναι και το πρώτο παιχνίδι που παίζουμε στο γήπεδό μας, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν σας έδειξα κιόλας στην αρχή, αλήθεια είναι τα πλάνα. Γκαλάνο. Ευτυχώς ο Κουέστα σταματά. Όπως βλέπετε, έχουμε κάνει και πολλές λεπτομέρειες, κυτρινό-μαύρα δίχτυα. Και είναι και το πρώτο παιχνίδι που παίζουμε με την πρώτη μας εμφάνιση. Και ρίξτε και μια ματιά στη στολή μας. Νομίζω μοιάζει πάρα πολύ με τη στολή του Άρη. Πολύ ωραίο το τρέξιμο από τον Άντρε Γκρέι. Θέλουμε καλή πάσα εδώ. Μαντσίνη δεν προλαβαίνει. Μανού Γκαρθία. Και κίνηση ίσως. Η Τούρμπε. Ετέμπο. Απέναντι στον Μαζικού. Μαζικού στη σέντρα. Κακή σέντρα από τον Μαζικού. Out. Και μόλις τρώμε το πρώτο γκολ από την Μπάρη στο 17ο λεπτό. Ο Γκαλάνο απείλησε μία, απείλησε δύο. Κουέστα δεν είναι και πάλι εδώ να μας σώσει. Τεράστια προβλήματα έχει η άμυνα. Τεράστια προβλήματα έχουμε όμως. Έχουμε στείλει όμως κάποιους καλούς σκάουτερ σε Αγγλία και Γαλλία να δούμε μήπως μας βρουν κάτι. Νομίζω ότι ένας αμυντικός ήταν απαραίτητος. Η συνεργασία Φαμπιάνο Μπράμπετς δεν έχει πάει καθόλου καλά μέχρι στιγμής. Βέβαια τώρα είναι ένα κουλού, αλλά και με τον Μπράμπετς δεν ήταν καλή συνεργασία. Θυμίζει εποχές Ρώμα ο Ιτουρμπέ. Ωραίο το πλασέ. Όχι και τόσο ωραίο. Φαμπιάνο, νιώθω ότι είναι κάπως αργός. Προσπαθεί να τον ακολουθήσει και δεν τα καταφέρνει. Πάλι ο Κουέστα προσπαθεί και πάλι θα φάμε το δεύτερο γκολ. Πολύ άσχημα παίζουμε, πάρα πολύ άσχημα. Πολλές αλλαγές θέλει η ομάδα. Σίγουρα αλλαγή συστήματος. Από ό,τι φαίνεται, τα δύο χάφοντα Ρίντα με τον Ετέμπο δεν έχουν καθόλου καλή συνεργασία. Αντενούτσι. Πάλι ξεμαρκάριστη και πάλι πετυχαίνουν τρίτο γκολ. Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει, πώς παίζουμε έτσι. Ο Ιτούρμπε θα βγει, θα μπει ο Ζερβίνιο, αλλά πάρα πολύ κακές εικόνες. Δηλαδή, λάθη στις πάσες,
εκτός θέσης και ένας παίκτης που λέγεται Γκαλάνο μας έβαλε 2 γκολ. Τι άλλο να πούμε. Γκαρθία, ο Γκρέι. Γκρέι το χάνει. Κνευρισμένος ο προφεσόρ. Θα βρει τη λύση, προφεσόρ είναι. Αλλά ο Γκρέι δεν τα κατάφερε. Πρώτο παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς μας και νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα. Θα το γυρίσουμε σε 4-3-3 και θα δώσουμε την ευκαιρία και στον Ταμπό να δούμε τι μπορεί να κάνει. Δεν έπαιξε καθόλου ο Ταμπό, η αλήθεια είναι, να του δώσουμε και αυτόν την ευκαιρία του. Πρώτο λάθος στον Ταμπό, στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Βουτιά του Εγκουλού στην προσπάθειά του να κόψει τον αντίπαλό του. Και ούτε αυτό ήταν αρκετό. Blessing. Και πάει για το τέταρτο και θα το κάνει πολύ πολύ απλά ο Μπότα. Άλλωστε δεν υπάρχει άμυνα, δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Όποτε η Μπάρι θέλει να σκοράρει, ανεβαίνει και σκοράρει. Είναι τόσο απλό. Κάναμε jump to result. Βάλαμε και ένα γκολ με το Μαντσίνι. Νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος να συνεχιστεί το παιχνίδι. 13η θέση βρισκόμαστε στη βαθμολογία. Εντάξει, προφανώς δύο παιχνίδια έχουμε παίξει μόνο. Η Ρεγκίνα, ο Παναθηναϊκός και η Μπενεβέντο είναι οι μόνες ομάδες που έχουν κάνει το απόλυτο. Φυσικά πείτε μου κάτω στο σχόλιο οποιαδήποτε πρόταση έχετε να κάνετε για αυτή τη σειρά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε και μια εγγραφή για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια με τον Άρη αλλά και ό,τι άλλο νέο θα έρθει στο κανάλι μας. Σας ευχαριστώ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.